Να πούμε εδώ ότι λίγη ώρα νωρίτερα, πριν γίνει αυτή η εκδήλωση τιμής στον πρώην Πρωθυπουργό, είχαμε την πρώτη συνάντηση του νυν Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος βεβαίως ήταν παρόν στην εκδήλωση για τον Κώστα Σιμίτη. Είχαμε τη συνάντηση του νυν Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Στέφανο Κασελάκη, και εγώ εκεί, Ευθύμη, είδα μια προσπάθεια να πέσουν κάποιες γέφυρες, τουλάχιστον ad hoc, σε θέματα αιχμής, θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου και αφορούν και τις υποκλοπές. Έτσι ακριβώς. Μια συνάντηση σε εξαιρετικά καλό κλίμα. Μίλησαν οι δυο τους για μια κοινή θεσμική στάση στην πραγματικότητα, προκειμένου να μην υπάρξει συγκάλυψη στο θέμα των υποκλοπών. Μίλησαν για τους χειρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά στο διορισμό των νέων διοικήσεων των ανεξάρτητων αρχών. Απροπό, Νικόλ, είχε και συνάντηση ο κύριος Κασελάκης πιο πριν με τον κύριο Ράμο της ΑΔΑΕ και τον κύριο Μενουδάκο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υπήρξαν βεβαίως και φιολογήματα για τον πράσινο καναπέ του κυρίου Ανδρουλάκη, συζήτησαν για την οικονομία, για πολλά άλλα θέματα. Ωστόσο, ναι, εστίασαν στο θέμα των υποκλοπών και στα Τέμπη. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στον κύριο Κασελάκη πως θα κατατεθεί αίτημα από το ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μπορούμε να δούμε τι είπαν. Υπηρετούμε πάνω απ' όλα τον κόσμο. Και ο κόσμος θέλει λύσεις και από την πλευρά μας οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές. Και αυτό είναι το πολύ βασικό ζήτημα. Και χτίζοντας πάνω σε αυτό, το πιο προοδευτικό πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να λάμψει η αλήθεια και στο θέμα των υποκλοπών. Η αγωνία του Πρωθυπουργού να πετύχει τη συγκάλυψη οδηγεί τη χώρα πέρα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας των θεσμών και ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο που από το βήμα της Βουλής επιτέθηκε προσωπικά τον κύριο Ράμο, κάτι που έγινε πρώτη φορά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εγώ πιστεύω ότι με τη θεσμική μας στάση και τον αγώνα μας θα καταφέρουμε στο τέλος να μην υπάρξει συγκάλυψη και οι υπεύθυνοι αυτού του παρακράτους να οδηγηθούν εκεί που πρέπει, δηλαδή στη δικαιοσύνη. Εξαιρετικό, και μόνο που υπάρχει αυτό το 3/5 της σύσκεψης των Προέδρων, το οποίο δεν το σεβάστηκαν τώρα. Δεν ξέρω, για σένα πάντως σε εμάς δεν ερωτηθήκαμε καθόλου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν υπήρξε καμία, κανένας διάβολος επικοινωνίας, παρόλο που τα 3/5 επί της ουσίας είναι για να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Λοιπόν, κυοφορείται κοινός βηματισμός ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στα θέματα των υποκλοπών και στο θέμα της διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών. Θα δούμε εάν αυτό μπορεί να σημαίνει και ένα παραπάνω βήμα πολιτικά. Οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι τις ευρωεκλογές μην περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Μετά τις ευρωεκλογές πολλά μπορεί να συμβούν. Για να θυμίσω εδώ και την χθεσινή πρόταση Βενιζέλου, παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου, γιατί έχουμε σε εξέλιξη και το συνέδριο του κύκλου ιδεών του κ. Βενιζέλου, ο οποίος είπε ότι δύο πράγματα μπορούν να γίνουν. Είπε να υπάρξουν πιστικές προτάσεις αυτοδυναμίας από τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ή να εξεταστούν οι προοπτικές, οι δυνατότητες συνεργασίας. Έχει ενδιαφέρον όταν αυτή η πρόταση προέρχεται από έναν από τους προτεργάτες του αντισύριζα μετόπου, έτσι. Και παρεπιπτόντως συνεχίζεται και σήμερα το συνέδριο του κύκλου ιδεών. Έχει ενδιαφέρον και θα έχει και μια κοινή συζήτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου με την Ντόρα Μπακογιάννη το απόγευμα. Θα την παρακολουθήσουμε.